Κύριε Καραγεωργίου, καλησπέρα και χρόνια πολλά και για την ονομαστική γιορτή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Περιμένατε τη σημερινή βράβευση? Κοιτάξτε, από τότε που ο επίσημος ΠΑΟΚ δημιούργησε αυτόν τον θεσμό, έχω την αίσθηση ότι θα έρχονταν και η σειρά μου. Όπως θα έρθει και η σειρά όλων, φαντάζομαι, των παλιών συναθλητών μου, είτε πιο πίσω από μένα, είτε μετά από μένα. Είναι μια σημαντική κίνηση αυτή, για να θυμόμαστε λίγο για το παρελθόν μας και είναι και πολύ αξιέπαινο αυτό που γίνεται από την ΠΑΕ. Πάμε λίγο να θυμηθούμε την ιστορία σας στον ΠΑΟΚ. Πώς ξεκινήσατε, ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε στην ομάδα? Στον ΠΑΟΚ ήρθα το 1986, το καλοκαίρι. Ήταν τότε πρόεδρος ήταν ο Σαββίδης. Και αυτός που επηρέασε περισσότερο στο να μετακινηθώ από την Καβάλα, διότι εγώ έπαιζα στην Καβάλα, ήταν η πατρίδα μου η Καβάλα, η ομάδα, ήταν ο κύριος Μπέλης, ο οποίος στην εποχή εκείνη ήταν σαν τεχνικός διευθυντής στην ομάδα. Αργότερα βέβαια διατέλεσε και προπονητής. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πριν μερικά χρόνια συνυπήρξαμε στην Καβάλα, αυτός σαν προπονητής και εγώ σαν ποδοσφαιριστής, και από εκεί με γνώριζε. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου με την λήξη του συμβολέου μου στην Καβάλα, ήταν αυτός που έπαιξε τον ρόλο για να μετακινηθώ εδώ. Η προσαρμογή σας με το που ήρθατε στον ΠΑΟΚ πώς ήταν? Υπήρξαν δυσκολίες ή από την αρχή δεθήκατε? Κοιτάξτε, δείτε, εκείνη την εποχή ο ΠΑΟΚ λειτουργούσε έτσι σαν δύο δοχεία, δηλαδή το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Υπήρχε ο κορμός, υπήρχε η ομάδα και ένα-δύο παιδιά, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, επιλογή δηλαδή των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, μπαίνανε σαν καινούργιες προσθήκες δηλαδή, για να δημιουργήσουν έτσι νέες συνθήκες και νέες καταστάσεις και ηλικιακά στο αγωνιστικό κομμάτι. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λογική ήμουν και εγώ. Όλοι οι παλιοί ποδοσφαιριστές κυρίως ήταν Έλληνες, διότι τότε δεν επιτρεπόταν μεταγραφές πολλές ξένων, ήταν μόνο δύο. Άρα λοιπόν ήταν πιο εύκολη μια προσαρμογή ενός Έλληνα αθλητή, ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στο περιβάλλον. Πολύ σύντομα και πολύ εύκολα προσαρμόστηκα. Άλλωστε, οι συνθήκες της Θεσσαλονίκης με την Καβάλα δεν είναι και διαφορετικές, είναι σχεδόν ίδιες. Και ήταν αυτό που με βοήθησε να αποδώσω όσο δυνατόν και καλύτερα. Εκτός από την προσωπικότητα του κάθε παίκτη, ποιος πιστεύετε ότι παίζει σημαντικό ρόλο για την όσο δυνατόν πιο εύκολη προσαρμογή του παίκτη μέσα στην ομάδα? Προσαρμογή παίζουν τα πάντα. Η οργάνωση του συλλόγου, οι άνθρωποι του συλλόγου, η συμπεριφορά απέναντι στους αθλητές, η ίδια η διοίκηση, ο φιλάθλος κόσμος, πώς αποδέχεται έναν ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, ενός αθλητή και δημιουργούν μέσα του κάποιες συνθήκες. Εάν είναι καλές, όπως προανέφερα, και αυτός γρήγορα μπορεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να προσαρμοστεί. Εάν αυτές οι συνθήκες δεν είναι και τόσο καλές, η προσαρμογή αργεί να γίνει. Μπορείτε να θυμηθείτε την πιο καλή σας στιγμή αγωνιστική στην ομάδα? Ποια να έχετε? Κοιτάξτε, να σας πω, υπήρξαν πολλά παιχνίδια, πολλά χρόνια αγώνες. Οπωσδήποτε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν τα πιο σημαντικά. Οπωσδήποτε τα ντέρμπι ήταν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο μου παιχνίδι το έκανα με τον Πανιόνιο. Και μάλιστα σήμερα παίζουμε με τον Πανιόνιο. Έτσι θεωρώ εγώ, αυτό θεωρώ εγώ. Αλλά πολύ σημαντικά παιχνίδια ήταν τα πολύ μεγάλα Γιατί παιχνίδια. Γιατί ήταν το καλύτερο? Εννοώ σαν απόδοση. Σαν απόδοση το κρίνω εγώ, σαν αθλητής τότε και μετέπειτα έτσι, στη μνήμη μου ότι έπαιξα καλύτερα από όλα τα παιχνίδια, από όλες τις άλλες φορές. Αλλά αναμνήσεις κυρίως στο μυαλό μου είναι από τα πολύ μεγάλα παιχνίδια, όπως με την Νάπολη που παίξαμε, ας πούμε, και είχε αθλητές όπως το Μαραντόνα. Ήταν πολύ σημαντικά παιχνίδια εκείνης της εποχής και έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας και δεν φεύγουν. Από το παιχνίδι με την Νάπολη, τι σας έχει μείνει πιο πολύ? Κοιτάξτε, ήταν δύο παιχνίδια υπέροχα, δύο παιχνίδια στα οποία είναι χαραγμένα στη μνήμη όλων των αθλητών, όλου του κόσμου βέβαια του ΠΑΟΚ, όχι μόνο των ποδοσφαιριστών, πόσο σε αυτούς που αγωνιζόντουσαν μέσα και είχαν να αντιμετωπίσουν τον Μαραντόνα, τον Καρέκα, τον Αλεμάο, αυτούς τους μεγάλους, ναι, αθλητές. Λοιπόν, εκείνο που μου έμεινε από τα παιχνίδια αυτά είναι η παρουσία μας στην Ιταλία το τριήμερο εκεί για να γίνει ο αγώνας, το πώς μας υποδεχόταν ο φίλαθλος κόσμος της Νάπολη.
όλοι προσπαθούσαν να μας επηρεάσουν και ότι ο Μαραντόνα είναι αυτός που θα επικρατήσει, που θα κερδίσει και όλα αυτά στο παιχνίδι. Ήταν όντως καλές αναμνήσεις από ένα ταξίδι που σίγουρα δεν πρόκειται να φύγει από το μυαλό μας, δεν πρόκειται να φύγει. Άλλωστε είναι και μια στη νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ, είναι μια σημαντική στιγμή. Σας είχε επηρεάσει πολύ το ότι θα είχατε έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο? Είχε επηρεάσει, οπωσδήποτε έπαιζε ένα ρόλο. Παρ' όλα αυτά όμως και στα δύο παιχνίδια παίξαμε πάρα πολύ καλά, η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, άλλωστε ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός στην εποχή εκείνη. Όπως και τώρα προσπαθεί να γίνει πολύ καλός και εύχομαι να γίνει πολύ γρήγορα καλός, διότι έχει ανάγκη ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ να βλέπει όμορφες στιγμές εδώ στο γήπεδο. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, στους προπονητές, στους ποδοσφαιριστές, γρήγορα να βρουν έτσι την υγεία τους, να βρουν τον καλό τους ρυθμό και να βλέπουμε όμορφα παιχνίδια στο γήπεδο. Όντως μας επηρέασε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήμασταν και εμείς καλοί αθλητές, ανταποκριθήκαμε σε έναν βαθμό, αλλά μέχρι εκεί μπορούσαμε. Ήταν αυτοί που προκριθήκαν, αλλά ήταν δύο παιχνίδια τα οποία υπήρξε συναγωνισμός. Ήσασταν και προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ποια ήταν η καλύτερη σας, ποιο ήταν το καλύτερο σας παιχνίδι, να πούμε? Νομίζω στον ΠΑΟΚ περίπου ένα χρόνο κάθισα. Την πρώτη μου χρονιά ήρθα περίπου τον Γενάρη, Δεκέμβρη αν θυμάμαι καλά. Καταφέραμε και βγήκε η ομάδα στην Ευρώπη, ενώ δεν ήμασταν όταν ήρθα στις θέσεις τις ευρωπαϊκές. Στο βαθμολογικό πίνακα το καταφέραμε, ανεβήκαμε ψηλά, βγήκαμε στην Ευρώπη και παίξαμε την επόμενη χρονιά στην προετοιμασία. Παίξαμε με την Metalurg Donetsk για να προκριθούμε και να μπούμε στον όμιλο. Και το κατάφερε ο ΠΑΟΚ, μπήκε στον όμιλο εκείνη την εποχή, αλλά εγώ μετά δεν συνέχισα να είμαι εδώ, φέρανε κάποιον άλλον προπονητή. Συμβαίνουν αυτά στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, έτσι είναι η ζωή του αθλητή και του προπονητή. Η ευχή σας για το ΠΑΟΚ? Η ευχή μου, ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός, μια ομάδα τέλος πάντων, που αναγεννιέται από τις τάχτες του. Εκεί που βλέπεις ότι όπως καλή ώρα τώρα δεν περνάμε και τις καλύτερες μας μέρες, παρόλα αυτά όμως έχω την αίσθηση ότι με μία-δύο νίκες αυτόματα έρχεται ο ενθουσιασμός, αυτόματα αλλάζει η ψυχολογία στο τμήμα μέσα, στον φίλαθλο κόσμο και δίνει μια όθηση. Και αυτή η όθηση μπορεί να μην ξέρεις πού θα σταματήσει. Έτσι συμβαίνει όλα τα χρόνια στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ελπίζω πολύ σύντομα να έρθει αυτή η στιγμή.